Συνεχίζουμε λοιπόν τη επικαιρότητα και τη συζήτηση γύρω από τα ζητήματα τα οποία μας έχουν απασχολήσει πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα. Ένα από αυτά ήταν τα δημοτικά τέλη, οι αυξήσεις στα δημοτικά τέλη, ο προβληματισμός τον οποίο καταγράψαμε πολύ πολύ έντονα από τον κόσμο του επιχειρεί, τις αποφάσεις οι οποίες έρχονται από την αποκεντρωμένη και βάζουν μεν ένα φρένο, αλλά να δούμε τι θα γίνει και στα επόμενα Δημοτικό Συμβούλιο. Ο κ. Μπάμπης Λεκάκης, ο πρόεδρος του ΕΒΕΝΗ, είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Έναν εμένα αλλά νιώθω, κύριε Λεκάκη, στην απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης. Δεν σας δίνει μια σιγουριά ότι θα μπλοκαριστεί το θέμα των δημοτικών τελών, των αυξήσεων? Δεν μας δίνει μια σιγουριά. Έχει να κάνει με το σύνομο της όλης διαδικασίας. Okay. Αυτό είχαμε προσβάλει ούτως ή άλλως και εμείς στην προσφυγή που κάναμε προς την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ήταν επί της διαδικασίας και ότι η παρούσα δημοτική αρχή δεν έχει το δικαίωμα βάσει του νόμου 3852 να παίρνει αποφάσεις ένα μήνα πριν τη διενέργεια των εκλογών για θέματα που δεν είναι τόσο σημαντικά και θεωρούμε ότι το θέμα των δημοτικών τελών για τη νέα δημοτική αρχή δεν ήταν και τόσο σημαντικό. Θα μπορούσαν να τα αφήσουν και να μην το φέρουν εδώ, σαν κύριε Λεκάκη, τη συζήτηση. Ότι βιάζονται, γιατί ναι. Για να πάμε και να πούμε βεβαίως ότι μία προσφυγή από την ΕΒΕΝΗ και άλλη μία από το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου. Ναι, μαζί ήταν από κοινού η προσφυγή. Τα δημοτικά τέλη δεν έχουν να κάνουν μόνο τους επαγγελματίες. Έχει να κάνει γενικό και με την κοινωνία και με τα νοικοκυριά και με τους εργαζόμενους. Τα εισοδήματα λόγω της ακρίβειας πλήττονται σε όλα τα στρώματα. Λοιπόν, η αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης ακύρωσε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αυτή την πολύ συζητημένη για τις αυξήσεις. Αλλά βλέπουμε τώρα ότι άμεση αντίδραση από πλευράς Δήμου Ηρακλείου, της απερχόμενης ουσιαστικά της Δημοτικής Αρχής, ξανά Δημοτικό Συμβούλιο, διαπεριφορά σε δύο μέρες, ξανά να περάσουν τα τέλη, κύριε Λεκάκη. Εντάξει, εμάς μας ξενίζει λίγο αυτό το επίγον της παρούσας Δημοτικής Αρχής να το φέρει τόσο σύντομα ξανά το ζήτημα, έτσι ώστε να το ψηφίσει πριν να φύγει, 10 μέρες πριν αποχωρήσει επί της ουσίας από τα δημοτικά έδρανα. Δεν μπορώ να πω κάτι, ίσως κάτι κρύβεται από πίσω, δεν το γνωρίζουμε. Το οργίζεται ο νέος δήμαρχος. Αύριο ορκίζεται. Αύριο ορκίζεται, αλλά επί της ουσίας αναλαμβάνει από 1η του Γενάρη τα καθήκοντά του. Αλλά μας προξενεί κάποιες εντυπώσεις ότι ίσως κάτι κρύβεται πίσω και πιθανολογώ ότι έχει να κάνει με τα οικονομικά του Δήμου και ίσως η νέα Δημοτική Αρχή να βρει τα πράγματα ίσως όχι τόσο καλά όσο τα παρουσίαζαν οι Δημοτικοί Άρχοντες στο τελευταίο διάστημα. Ναι, καλά, έχει γίνει και πολλή συζήτηση για τα οικονομικά του Δήμου Ηρακλείου. Και τι ισχύει τελικά, έτσι. Τι ισχύει τελικά. Ναι, δεν ξέρουμε τι ισχύει. Θα φανεί ίσως με την ανάληψη των καθηκόντων της νέας Δημοτικής Αρχής. Εμείς ούτως ή άλλως, ακόμα και νέα απόφαση να υπάρχει που δεν το γνωρίζουμε αν τελικά περπατήσει, χρειάζεται αυξημένη για περιφοράς, χρειάζεται τουλάχιστον τα 2/3, δεν μετράει όπως είναι το προηγούμενο καθεστώς με την πλειοψηφία της παρούσας Δημοτικής Αρχής. Άρα εκτιμάται ότι είναι και πιθανό να μην έχουμε απόφαση. Ναι, πιθανό τελικά να μην υπάρχει απόφαση, έτσι ώστε για να μπορέσει να προχωρήσει. Αλλά παρόλα αυτά, πάλι εμείς θα την προσβάλλουμε για να διεκδικήσουμε αυτό το αυτονόητο που είπαμε και στις προηγούμενες συζητήσεις με τη Δημοτική Αρχή, ότι θα πρέπει να υπάρχει αρκετά δυνατή και καλή διαβούλευση για το θέμα της αύξησης των δημοτικών τελών, θεωρώντας ότι είναι υπερβολικά υψηλά και όχι μόνο τα δημοτικά τέλη, αλλά και τα τραπεζοκαθίσματα. Και αυτή τη στιγμή η κοινωνία δεν έχει επέρθει σε μια κανονικότητα. Βλέπουμε ότι η ακρίβεια χτυπάει όλη την κοινωνία. Είδαμε και χθες το βράδυ την παρουσίαση της έρευνας από την πλευρά του καναλιού σας από το ΕΛΜΕΠΑ από τον κύριο Φλόρο, που δείχνει την ανησυχία που υπάρχει γενικότερα για την ακρίβεια σε όλη την κοινωνία της Κρήτης. Άρα πιστεύετε ότι θα έπρεπε στην παρούσα φάση τουλάχιστον και η Δημοτική Αρχή του Ηρακλείου να δείξει ένα πιο κοινωνικό πρόσωπο και μια μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σε αυτό που λέγεται ανάγκες του κόσμου, του επιχειρηματικού κόσμου? Σίγουρα, κυρία Σφαγιανάκη, θα μπορούσε να το δείξει αυτό και νομίζω ότι θα ήταν και ίσως και το καλύτερο. Όταν βλέπουμε και κάθε μέρα και συναντάμε και ανθρώπους και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν μπορούν να πάρουν ούτε και τα πράγματα αυτά που χρειάζονται για την πρώτη της ανάγκη για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τις οικογένειές τους, θα μπορούσε ο Δήμος κάλλιστα να μην χρειαστεί να την πάρει αυτή την υπερβολικά υψηλή αύξηση που στα δημοτικά τέλη και στο δημοτικό φόρο και στα τραπεζοκαθίσματα. Στη μία περίπτωση έχουμε 20% αύξηση, 29% για τα επαγγελματικά και διπλασιασμό των τραπεζοκαθισμάτων για την εστίαση.
Θα μπορούσε... Τα θέματα, βέβαια, κύριε Λυκάκη, που θα φτάσουν στο ανώτερο, νομίζω, 168 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, αλλά αν το συγκρίνει κανείς με αντίστοιχου μεγέθους πόλεις. Ξεπερνάνε κατά πολύ, αν δείτε την απόφαση, ξεπερνάνε κατά πολύ. Ίσως είναι σε κάποιες περιπτώσεις και στο κέντρο του Ηρακλείου ξεπερνάνε και τα 190 ευρώ. Αν θυμάμαι καλά, δηλαδή την απόφαση έτσι όπως πάρθηκε, γιατί είναι και λίγο. Έχει να κάνει και με τις οδούς και με τις περιοχές. Αλλά εμείς αυτό που λέμε, δεν διαφωνούμε ότι θα πρέπει ο Δήμος να μπορέσει να λειτουργήσει. Ελάτε να καθίσουμε στο τραπέζι και να οριοθετήσουμε τους δρόμους σωστά και να πληρώνει ο καθένας αυτά που πρέπει να πληρώνει ανάλογα με τα έσοδα που έχει και με την κίνηση που έχει ο δρόμος, τουλάχιστον για τα πεζοκαθίσματα, όπως και στα επαγγελματικά ακίνητα, εκεί που δεν υπάρχει ανταποδοτικότητα. Νομίζω ότι θα έπρεπε οι περιοχές αυτές να έχουν μειωμένο συντελεστή και όχι να επιβαρύνονται υπέρμετρα σε σχέση για να μπορέσουμε να ισοσχελίσουμε έναν προϋπολογισμό που κάλλιστα θα μπορούσε να το αφήσει η τωρινή Δημοτική Αρχή, να το παραλάβει η επόμενη Δημοτική Αρχή και αν δεν έβγαιναν τα χρήματα για τα ανταποδοτικά, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πώς λειτουργούν οι εταιρείες, θα μπορούσε να κάνει μια αναμόρφωση του προϋπολογισμού και να μπορέσει ο Δήμος να λειτουργήσει χωρίς προβλήματα. Ναι, λέτε, βασικά λέτε το αυτονόητο. Λέτε να συζητήσουμε, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Και το σημαντικό είναι ότι ακούμε τον επιχειρηματικό κόσμο και δεν λέει τυφλά όχι. Λέει ένα όχι τυφλά σε οποιαδήποτε αύξηση. Να τα βάλουμε κάτω, να δούμε τι μπορούμε και τι δεν μπορούμε και τι μπορούμε και σε σχέση και με άλλες περιοχές που έχουν τα ίδια τα ανάλογα μεγέθη. Και να μην είναι η εύκολη λύση αυτό. Βεβαίως. Ναι. Για τα ανταποδοτικά τέλη μιλώντας πάντως, γιατί ακούει ο κόσμος μια αύξηση 29% νομίζω είναι που θέλουν να περάσουν, αλλά αυτό μεταφράζεται δηλαδή και για κάποιες βιοτεχνικές επιχειρήσεις μπορεί να είναι κάποιες χιλιάδες ευρώ, έτσι. Βεβαίως, είναι αρκετές χιλιάδες ευρώ, όχι κάποιες χιλιάδες ευρώ, είναι αρκετές χιλιάδες ευρώ. Ακούει ο καθένας το 29% και για να το κάνουμε εικόνα δηλαδή, είναι αρκετές χιλιάδες ευρώ. Φανταστείτε ότι εμείς, γιατί οι επαγγελματικές παροχές έχουν επιτοπλίστων κάθε μήνα πληρώνουν λογαριασμούς ρεύματος. Σε μια επιχείρηση όπως είναι ας πούμε η δική μου επιχείρηση και το κοίταζα και συγκεκριμένα σήμερα είναι 430 ευρώ κάθε μήνα δημοτικά τέλη και δημοτική φόρη. Ναι. Το 30% είναι 3-4-12 γύρω στα 140 ευρώ κάθε μήνα επιπλέον επιβάρυνση για την επιχείρηση. Είναι περίπου γύρω στα 1500 ευρώ το χρόνο. Ωραία, γιατί μας δίνετε και ένα παράδειγμα έτσι. Είναι 1500 ευρώ το χρόνο. Νομίζω ότι δεν είναι ευκαταφρόνητο το ποσό. Θα μπορούσαν αυτά τα χρήματα να διατεθούν είτε για την ανάπτυξη της επιχείρησης, είτε για να μπορέσουν να καλυφθούν οι υποχρεώσεις προς τους εργαζόμενους που έχει η επιχείρηση. Ναι, βέβαια. Γιατί όταν το λέτε έτσι με αριθμούς, μπορούμε να καταλάβουμε όλοι και τη διαφορά, έτσι, τα οικονομικά μεγέθη. Τώρα, την ίδια ώρα, κύριε Λεκάκη, γιατί. Βέβαια, θα ήθελα να προσθέσω σε αυτό το κομμάτι ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει ανταποδοτικότητα. Δηλαδή, στις εγκατεστημένες επιχειρήσεις που είναι στο βιοτεχνικό τρίγωνο της Φοινικιάς Μαλάδων, δεν υπάρχει ανταποδοτικότητα. Δυστυχώς, ο Δήμος εκεί για εμάς είναι ανύπαρκτος. Παρότι είμαστε πάρα πολλά χρόνια εκεί πέρα και παρότι είναι πάρα πολλά χρόνια που έχει δημιουργηθεί η περιοχή αυτή, για να καταλάβουμε, είμαστε δίπλα στο βιολογικό. Παρότι ζούμε όλη αυτή τη δυσοσμία καθημερινά, δεν έχουμε σύνδεση με το βιολογικό. Οι επιχειρήσεις εκεί διαθέτουν βόθρους για να εξυπηρετούνται. Η αποκομιδή των απορριμμάτων που γίνεται μόνο για τα οικιακά και αυτό δεν είναι σε καθημερινή βάση όπως είναι στο κεντρικό Ηράκλειο. Και πάλι εμείς όμως δεν διαφωνούμε και να πούμε να μην πληρώνουμε δημοτικά τέλη. Αλλά δεν μπορείς να βρίσκεις την εύκολη λύση και να λες θα επιβαρύνω σήμερα τις επιχειρήσεις με ένα κόστος 30% επιπλέον τη στιγμή που επιβαρύνονται με όλες τις υπόλοιπες διαδικασίες. Ούτε βεβαίως φανταζόμαστε ότι υπάρχει και ηλεκτροφωτισμός, γιατί τα ανταποδοτικά τέλη να πούμε είναι καθαριότητας ηλεκτροφωτισμού, έτσι κύριε Λεκάκη. Με το ηλεκτρικό ρεύμα έχετε βγάλει άκρη, κύριε Λεκάκη, γιατί πολλοίς κόσμος παραπονιέται ότι ξαφνικά καλείται να πάρει απόφαση σε ό,τι έχει να κάνει με τη τιμολόγηση του ηλεκτρικού ρεύματος, χωρίς να έχει ενημέρωση για το τι και πώς. Και πόσο μάλλον όταν μιλάμε για επιχειρήσεις που έχουν και μεγάλη κατανάλωση. Νομίζω ότι η διαδικασία αυτή και έτσι όπως ήρθε το τελευταίο διάστημα με τα πράσινα, μπλε, κόκκινα και πορτοκαλί και κίτρινα, δεν θυμάμαι ακριβώς όλα τα χρώματα. Σαν πολιτικά κόμματα είναι λίγο. Είναι λίγο σταυρόλεξο για δυνατούς λίτες. Δεν σας κρύβω ότι παρότι την προσπάθεια που έχουμε κάνει να βρούμε μια φόρμουλα για το τι θα πρέπει να πούμε προς τους επαγγελματίες το τι θα χρειαστεί ή ακόμα και στα νοικοκυριά το τι θα χρειαστεί από 1η του Γενάρη να ζητήσει στα τιμολόγια του να μπει,
τι χρώμα θα χρειαστεί να ζητήσει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλάβεις την όλη διαδικασία και την εξίσωση, μη γνωρίζοντας αν τελικά με τι αποδόσεις και με τι συντελεστές η κάθε εταιρεία θα προσθέτει στον μαθηματικό τύπο αυτών που έχουν εντάξει για την τελική τιμή της κιλοβατάρας. Σας ρωτάνε, φανταζόμαστε, με βενή, οι επιχειρηματίες, οι επαγγελματίες, όλοι, ψάχνονται, αναζητούν. Δυστυχώς πρέπει να σας πω ότι και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, γιατί το είχαμε και θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΕΣΕΒΕ, που τυχαίνει να είμαι και αντιπρόεδρος, ούτε και εκεί πέρα, παρότι υπάρχουν και εξειδικευμένα στελέχη, ακόμα δεν έχουν μπορέσει να εκφράσουν άποψη για το τι ακριβώς θα συμφέρει αυτή τη στιγμή τουλάχιστον τους επαγγελματίες, που ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν επιδοτούνται. Οι επαγγελματίες τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα δεν επιδοτούνται από την πλευρά της κυβέρνησης και είναι πολύ δύσκολο να πεις σε κάποιον να ακολουθήσει μια συγκεκριμένη μορφή τιμολογίου από αυτά που έχουν παρουσιαστεί. Φέρει και μια ευθύνη αυτό τώρα. Πώς να πεις κάποια επιχείρηση ακολούθησε το τάδε τιμολόγιο και τελικά να βρεθεί μπλεγμένος ή με υπέρογκο ποσά τα οποία θα πρέπει να πληρώσει. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λεγάκη. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλές γιορτές γιορτές. Καλά να περάσετε και καλή χρονιά να έχουμε. Ελπίζουμε να είναι καλή. Έτσι. Και καλύτερη από την προηγούμενη. Έτσι, να είναι μια καλή χρονιά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε.